Όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η στήριξη στον πρωτογενή τομέα μέσα από τις προκαταβολές αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για μήλα και κάστανα ανήλθε ήδη στα 4,9 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος σημείωσε πως πέρασαν από το Υπουργικό Συμβούλιο οι διατάξεις που αφορούν στο Thessaly Pass και το ειδικό σχήμα ενίσχυσης των περιοχών της Θεσσαλίας με τουριστική δραστηριότητα που είχαν απώλειες. Μία από αυτές τις περιοχές είναι και το Πύλιο, όπως είπε. Επίσης, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην αποκατάσταση των υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι το έργο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη Μαγνησία εκτιμάται στα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνεχίζεται η χρηματοδότηση προς την Περιφέρεια και το Δήμο για τις άμεσες αποκαταστάσεις. Ήδη η χρηματοδότηση προς τον Δήμο πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τη συνάντηση ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο με την παρουσία και της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Άννας Μαρίας Παπαδημητρίου για την προτεραιοποίηση και δρομολόγηση των έργων στην περιοχή.